πίτσα. Λοιπόν, εδώ έχω 2 κουτάκια μπύρα, 330 ml. Ω, Παναγία μου. Τα ακούνι θες. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν νομίζω. Δεν την έχω ανοίξει καλά, ε. Μάλλον όχι. Για να δεις πόσο αγάπη τις έχω. Λοιπόν, 2 κουτάκια των 330 ml. Αυτή την άνοιξα, Αλέξανδρα. Τσάκα τσάκα. Όπως ακριβώς θα κάνω εγώ το ζυμαράκι μου για την πίτσα, άνετα, και εσείς μπορείτε να φτιάξετε ένα γρήγορο ψωμάκι. Μπορείτε να το κάνετε και μισθό με φέτα, ρίγανη, αλαντικά, ό,τι σας αρέσει εσάς. Εγώ σήμερα θα το κάνω ζυμαράκι για την πίτσα για το βράδυ τους. Λοιπόν, έριξα εδώ 2 κουτάκια μπύρα. Θα ρίξω 2 κουταλάκια αλάτι. Ένα. Δύο. Πάει και το αλάτι. Εννοείται θα ρίξουμε λαδάκι. Εκεί. Εγώ έχω σκληρό τυρί παρμεζάνα, εσείς ρίξτε ό,τι σας αρέσει εσάς. Γιατί και στο ζυμαράκι που φτιάχνουμε τη μαγιά, ρίχνω παρμεζάνα πάντα μέσα για τη γεύση. Λοιπόν, κουτάλι. Βλέπετε, δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα τι κάνουμε. 330 το κάθε κουτάκι, άρα 660. Ή ρίχνετε για 2 καψιά της κουζίνας. Ή ρίχνετε φαρίνα κόκκινη 660 γραμμάρια, όσο το υγρό τόσο το στερεό. Ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όπως σας είπα εγώ εχθές, ότι το χρησιμοποιώ πάντοτε, με 2 κουταλάκια μπέικιν. Το ανακατώνω λίγο, να πάει παντού. Είπαμε, όσο τα υγρά, τόσο τα στερεά. Ρίχνουμε και ρίγανη. Εκεί. Το πιο γευστικό ζυμάρι και το πιο γρήγορο για πίτσα. Εάν δεν σας αρέσει κάποια μπύρα που έχετε στο σπίτι, πολύ απλά κάντε το ή ψωμάκι μπύρας ή ζυμαράκι όπως θα το κάνω εγώ τώρα. Ανακατεύω. Έριξα μπόλικο τυράκι και έσφιξε λίγο η ζύμη. Αλέξανδρε, βάλε μου λίγο νεράκι. Μισό ποτήρι θέλω. Ωραία. Τη θέλουμε πιο νερούλη τη ζύμη. Έτσι. Η συνταγή που είδα δεν είχε τυρί μέσα. Εγώ το ρίχνω το τυρί. Αλλά δεν περίμενα να σφίξει τόσο πολύ. Λοιπόν, άρα θέλει και μισό ποτήρι νεράκι. Εάν ρίξετε τυράκια, εάν την κάνετε σκέτη, δεν θέλει τίποτα. Είναι όπως σας την έδωσα. Εγώ έκανα αυτό, έριξα μέσα τυρί για να πάρει γεύση, να γίνει πιο νόστιμη. Λοιπόν, ανακατώνουμε. Αυτό με τις διαφημίσεις με κυνηγάει.
Βλέπετε, δεν ζυμώνουμε. Αυτό όπως είναι μπορούσα να το βάλω σε ένα ταψάκι και να γίνει ψωμάκι. Και να του βάλω μέσα φέτα, ελιές, σαλαντικά, ό,τι μου αρέσει εμένα. Λοιπόν. Εκεί. Παίρνω τα δύο μου ταψιά. Αφού τα έχω λαδώσει. Εάν δεν σας αρέσει η μπύρα που έχετε, έχει ξεμείνει στο σπίτι, είναι μία πολύ έξυπνη ιδέα για να την καταναλώσετε και να μην την πετάξετε. Λοιπόν, το μισό ζυμαράκι εδώ με το μάτι. Και εδώ το άλλο μισό. Εκεί. Εσείς αν δεν ρίξετε τυράκια δεν συμπληρώνετε νεράκι. Βλέπετε τι ύφη πρέπει να έχει. Σαν πηχτός χυλός. Και πολύ απλά το απλώνουμε. Ούτε ζυμάρια, να πονέσουν τα χεράκια μας, ούτε τίποτα. Τσάκα τσάκα. Μπορείτε να τα βάλετε σε θήκες μάφινς. Να γίνουν αλμυρά. Σαν μικρά κεκάκια. Έλα Αλέξανδρε. Έλα στο καλό ρε Αλέξανδρε, πού να είσαι εδώ. Λοιπόν, όσο μπορούμε το απλώνουμε. Να, για πρώτη φορά κρατιέμαι, δεν βάζω χέρι. Μπορείτε να του δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε, σε ό,τι φορμούλα θέλετε. Αν έχετε σιλικόνη, πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα. Εκεί, το απλώσαμε καλά. Δεν θα φουσκώσει πολύ, βλέπετε πόσο λεπτό το έχω κάνει. Εκεί. Όσο μπορούσα, το έφερα στα μέτρα του. Εκεί. Δεν βάζω τίποτα άλλο. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και εδώ. Καλά, εμένα τώρα χέρι θα με βόλευε, αλλά τέλος πάντων. Το κάνω σιγά σιγά με τη σπάτουλα. Εκεί. Θα βοηθήσει η μπύρα που έχει μέσα, το μπέικινγκ. Είπαμε, αν δεν θέλετε εσείς βάλτε φαρίνα, να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αν σας στεγνώσει, θα ρίξετε λίγο νεράκι μέσα. Μέχρι εκεί που θέλετε εσείς, να γίνει τόσο λεπτό όσο το θέλετε εσείς. Εκεί. Ωστόσο εγώ θα κόψω τα λαντικά μου και τα τυριά μου. Εσείς με την ησυχία σας δεν θα βιάζεστε, σιγά σιγά θα τους τρώσετε ομοιόμορφα. Λοιπόν. Τι κάνω τώρα, δεν το πειράζω, βάζω τα ψιά κανένα 20 λεπτό να ψηθούνε, όπως το βλέπετε. Οι δαρές έτσι όπως είναι. Χάζευα στο YouTube και πέφτει μπροστά μου ζυμάρια πίτσα με μπύρα. Και να είχα δύο κουτάκια στην άκρη και θα τους φτιάξω το βράδυ πίτσα. Τα υλικά που χρησιμοποίησα θα σας τα γράψω επάνω στη λεζάντα, τώρα που θα κλείσω το live. Ψήνω για κανένα 20 λεπτό στον αέρα στους 200 τα ζυμαράκια μου.
Και μετά έχω κόψει σαλατικά τυριά, ό,τι ρίχνουμε στην πίτσα ρε παιδιά, μετά κανονικά. Σαλτσούλα, ό,τι ρίχνουμε όπως φτιάχνουμε την πίτσα. Και το βάζουμε κανένα 10 λεπτό ακόμα. Όσο γίνεται μια πίτσα, δεν θέλει πολύ. Το ίδιο όμως ζυμαράκι μπορείτε να το κάνετε και ψωμάκι. Ή αλμυρό σαν κέικ με γεύση σαλαντικών και τυριών. Ή ατομικά muffins, ό,τι σας αρέσει εσάς. Αλλά επειδή εγώ σήμερα φτιάχνω πίτσες για τα παιδιά, θα τους κάνω τη βάση με το ζυμαράκι της μπύρας. Δηλαδή δύο υλικά, αλεύρι και μπύρα. Αυτά. Ήμουνα φαντάζομαι πολύ κατατοπίστικη. Θα σας γράψω τα υλικά στη λεζάντα. Βάζω να ψηθούν για κανένα 20 λεπτό. Αραδιάζω αλαντικά σάλτσες τυριά. Ψήνω για κανένα 5 λεπτό ή σαν αλλιώς τα τυριά και έτοιμες οι πίτσες. Τώρα φωτογραφίες. Τα λέμε αργότερα.